Πάμε στον κύριο Νίκο Γιάνναρη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Φθιώτιδας. Το άλλο Σάββατο έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση, αποχαιρετιστήρια για τους κριτικούς της περιοχής. Και βέβαια, κύριε Γιάνναρη, αυτό που είπα και πριν από λίγο, στους κριτικούς των Αγίων Αναργύρων με τα εισιτήρια αναχείρας για να κατέβετε στην Κρήτη. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και καλησπέρα στους Κρήτες όπου γης. Έτσι ακριβώς είναι, Νικόλα. Είμαστε με τα εισιτήρια αναχείρας. Δεν βλέπουμε την ώρα να γυρίσουμε στον τόπο της καρδιάς μας, έστω και για λίγο. Ελπίζω ότι θα περάσουν οι μέρες σχετικά σύντομα και θα απολαύσουμε πάλι, θα δούμε πάλι φίλους, θα δούμε συγγενείς, θα δούμε τον τόπο που αγαπάμε. Θα πάμε έστω και για λίγο στον τόπο που αγαπάμε. Για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση που έχετε προγραμματίσει. Αυτή η εκδήλωση που έχουμε το άλλο Σάββατο είναι, για μας δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, είναι κάτι το συνηθισμένο και τα χρόνια προ-κορονοϊού ήταν το ψωμοτήρι μας, ας πούμε. Είναι μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, από τις ελάχιστες που κάναμε και φέτος, λόγω της πανδημίας. Τώρα στα τελευταία από την Άνοιξη και μετά μπορέσαμε να επαναδραστηριοποιηθούμε που χαλάρωσαν λίγο τα πρωτόκολλα. Είναι μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση να πιούμε όλοι μαζί ένα κρασί σε εξωτερικό χώρο με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής και να αποχαιρετιστούμε για καλοκαίρι ανανεώνοντας ραντεβού για το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, θέλω λίγο να μας μεταφέρετε το κλίμα στις τάξεις των Κριτών εκεί της περιοχής. Πώς νιώθει ένας κριτικός που βρίσκεται μακριά από το νησί του και πόσο γεμάτος νιώθει όταν προγραμματίζει αυτές τις ξεχωριστές εκδηλώσεις. Δεν βάζει μόνο στο κλίμα εκεί τους κριτικούς, αλλά και όλους εκεί τους ντόπιους, φαντάζομαι και υποθέτω. Εννοείται, εννοείται. Μα ο σύλλογος δεν θα μπορούσε να... Ο σύλλογος ο δικός μας δεν θα μπορούσε να αντέξει εάν δεν ήμασταν αγαπητοί στον τοπικό πληθυσμό και αν δεν συμμετείχε και ο τοπικός πληθυσμός στις δράσεις μας. Άλλωστε είναι ένας σύλλογος με 100-120 μέλη, αρκετά από τα οποία είναι πιο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Όπως καταλαβαίνεις, Νικόλα, αν δεν υπήρχε αυτή η στήριξη και η αγάπη του κόσμου εδώ της Φθιώτιδας, δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε και ως σύλλογος. Αλλά επειδή μας αγαπάνε όπως τους αγαπάμε και εμείς, γιατί μετά από τόσα χρόνια έχουμε ενσωματωθεί και εμείς χωρίς να έχουμε αφομοιωθεί, πάμε καλά, πάμε καλά. Και εννοείται ότι τρέχουν και οι ντόπιοι στα γλέντια μας, γιατί ξέρουν το χαμό που κάνουμε. Λοιπόν, για να σου το πω έτσι λαϊκά. Εμείς θέλουμε υλικό από την εκδήλωση να το μεταφέρουμε εδώ μέσα από την Κρήτη TV και να το μεταδώσουμε και να ξανακάνουμε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση το επόμενο διάστημα για να μας μεταφέρετε και το κλίμα το οποίο κυριάρχησε. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ θα είμαι μέχρι τα μέσα Ιουλίου εδώ. Βέβαια. Επομένως, στο επόμενο διάστημα μπορούμε να τα πούμε ξανά. Μακάρι να είναι μια μέρα όπως σήμερα, γιατί χθες ήταν αδύνατο να τα πούμε. Είχε 41 βαθμούς. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αυτό το εξωτερικό τώρα που ακριβώς σας έδειχνα πριν εδώ από την πόλη, θα ήταν αδύνατο να γίνει με 41 βαθμούς. Έτσι, εδώ βλέπουμε, έχω ανέβει ψηλά πάνω στο... Εδώ βλέπουμε το κάστρο της πόλης που από μέσα φιλοξενείται το αρχαιολογικό μουσείο και εδώ στο διάδρομο, δεν ξέρω αν φαίνεται, ναι, ένας διάδρομος ναι, ναι, που υπάρχει μετά από 50 μέτρα υπάρχει ένα εκκλησάκι του 17ου αιώνα. Μάλιστα. Και από κάτω βέβαια βλέπουμε όλη την πόλη και στο βάθος είναι η κοιλάδα του Σπερχιού και απέναντι τα βουνά, η Ήτη που έχει το... και τον Εθνικό Δρυμό. Κύριε Γιάνναρη, από ό,τι καταλαβαίνεις λοιπόν, ναι, χτες με 41 βαθμούς ήταν πολύ δύσκολο να καθίσω εδώ και να δείξω το οτιδήποτε. Χαιρετισμούς αυτή τη γιατί στιγμή. Γιατί πραγματικά έλειωναν και τα τσιμέντα. Σε ποιο μέρος της Κρήτης. Αλλά πολύ ευχαρίστως να ξαναβρεθούμε και να ξαναμιλήσουμε μεταφέροντάς σου ό,τι καινούριο υπάρχει. Μέχρι τις 15 Ιουλίου, αλλιώς θα με βρεις στα Χανιά. Λοιπόν, νομίζω ότι με χρειάζεσαι από τα Χανιά. Χαιρετισμούς στα Χανιά λοιπόν στέλνετε τώρα. Ναι, βέβαια. Χαιρετισμούς στα Χανιά και χαιρετισμούς και ραντεβού. Και ραντεβού, λοιπόν. Να είστε καλά, αντιπρόεδρε, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ελπίζω
η τουριστική σεζόν, όπως μαθαίνω, που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, να συνεχιστεί και να τελειώσει έτσι πάρα πολύ καλά, να μην έχουμε τίποτα απρόπτα, να μην έχουμε κανένα ξαφνικό γεγονός. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά η το Κρήτη είναι η ατμομηχανή της οικονομίας και τη χρειάζεται όλη η Ελλάδα. Να είστε καλά, να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας.